Έχουμε κάνει λάθος ξεκάθαρα. Λοιπόν, είχα πάει να κουρευτώ εχθές στο Κολωνάκι. Ο καθένας λέει τα δικά του. Είχα πάει να κουρευτώ εχθές στο Κολωνάκι. Καφενείο δηλαδή, ναι. Με σταμάταγε ο κόσμος στον δρόμο και μου έλεγε «Πρόεδρε, τι θα γίνει με τον Γρηγόρη?» Δεν μπορεί, τι ωραία. Αποκλείεται. Γρηγόρης εδώ. Δεν θα γράψει κανονικά τώρα αυτό, θα υποθεί. Κυριακή λοιπόν, η υβριδική τηλεόραση του Open. Ναι. Bet Builders by Stoiximan. Παρένθεση ήταν αυτό που έγινε. Αγνοήστε το. Ωραία. Εκπομπή η οποία ασχολείται με προφανώς ποδόσφαιρο και μπάσκετ στοιχηματικές προτάσεις. Τι ακριβώς πήρα να πω και με έκοψε. Α! Πού να θυμάμαι. Έχουμε κάνει, σκαλέτα, να δούμε τη σκαλέτα. Έχουμε κάνει λάθος επιλογή στα χρώματα. Όταν έχεις να δώσεις μπέτης και παιχνίδι στο οποίο είναι αυτή η αγαπημένη μας ομάδα. Πάλι τα ίδια. Και, και την προηγούμενη φορά τα ίδια έλεγες. Εντάξει. Και θα έλεγα την πειραμή, αλλά. Τέλος πάντων, εντάξει, θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια πιο πριν. Υπάρχει ντέρμπι στην Αγγλία. Με αυτό θα ξεκινήσουμε. Γεμάτο κουπόνι σήμερα. Καλά, εντάξει. Τώρα τι, Κυριακή και μέχρι το Μουντιάλ έτσι θα πάει για να πιεστούν λίγο τα πρωταθλήματα να τελειώσουν. Έτσι μετά έχουμε πάρτι και στο Μουντιάλ. Θλάσσε το μεταξύ παντού όλοι. Θα βγει. Λογικό. Να δούμε, θα γίνει σε ένα μουντιάλ που περιμένουμε να είναι πολύ καλύτερο από τα προηγούμενα. Πάμε στα λοιπόν, δικά μας. Να βάλουμε σε μια σειρά. Mm-hmm. Τα ευκολάκια, Premier League, το ντέρμπι ανάμεσα στην Chelsea και στην Arsenal, το ντέρμπι του Λονδίνου, η μπλε και η κόκκινη. Εμείς, Αλέξανδρε, είμαστε με τους Gunners. Κανονικά λέω τώρα. Γιατί σαν οπαδί. Ναι, εμείς είμαστε οπαδοί των Gunners. Να είστε, ρε παιδιά. Ναι, τα κανόνια. Στην προκειμένη περίπτωση πάντως είμαστε οπαδοί του θεάματος, πηγαίνουμε με τον goal goal. Παιχνίδι το οποίο καλά είδατε είναι στις 2. Είναι στις 2. Εντάξει. Στη μία Open Sports, στην άλλη θα βλέπετε. Μισή, θα χάσει το πρώτο μισάωρο αναγκαστικά, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Δεν φταίει κανένας. Open Sports με το μάλλον σφακάκι. Μας πολεμάει η Premier League. Κάθεσα θα δείτε από τις 2 και μισή και μετά, επιτρέπετε. Το πρώτο μισάωρο αδιάφορο θα είναι 0-0. Να ρωτήσω, το πάμε διαφορετικά. Πριν δούμε το για ποιο λόγο έχουμε καταλήξει ότι αυτό το παιχνίδι μπορεί να μας προσφέρει έτσι συγκινήσεις, ναι. Αν πάμε με τον goal goal. Ναι. Η απόδοση στον goal goal πόσο δίνει, ρε φίλε? 1,65. Α, εντάξει. 1,65. Καλά, καλό, καλό είναι, καλό είναι. Καλό είναι για δύο ποιοτικές ομάδες. Θα σκοράρουν για... και οι δύο, δύσκολο. Η Arsenal τώρα έτσι κι αλλιώς πηγαίνει για πολλά φέτος. Η Chelsea φαίνεται ότι είναι αρχίσει και το βρίσκει τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται με τον νέο της προπονητή. Mm-hmm. Γιατί γκολ γκολ όμως, για πες μας, για εξήγησέ μας. Καρτούλα βοηθάει πολύ. Ναι. 4 στα 5 γκολ γκολ εντός έδρας έχουν της Chelsea. Από την άλλη, οι κανονιέριδες της Arsenal έχουν σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια εκτός και πέραν όλων των άλλων. Είναι και ζευγάρι που έχει παράδοση τα γκολ. 7 από τα 9 τελευταία τους παιχνίδια ήταν goal-goal. Εγώ το κρατάω πάρα έχει πολύ. Έχει βάση τελευταίο. Το goal-goal. Ναι, κρατάω πολύ το τελευταίο που είπες. Προφανώς έτσι, για όσους δεν είναι οπαδοί μίας από τις δύο ομάδες, μπορεί να πάνε με το θέαμα και να απολαύσουμε τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Πάντως, εμείς έχουμε ξεχωρίσει στην κατηγορία ευκολάκια από το παιχνίδι της Chelsea με την Arsenal το goal-goal. Και οι δύο ομάδες είχαν μεσοβδόμαδα ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Η μία της δύο όμως είχε. Μία μέρα ξεκούραση. Πια. Η κυρία Chelsea, ναι, το διατηρίζουμε πάντα σημαντικό. Και οι δύο ωστόσο παίζανε εντός έδρας. Σημαντικό και αυτό. Όπως και να έχει στις 2. 2 και μισή είπαμε θα το αλλάξουμε εμείς έτσι. 2 ξεκινάει το ματς, 2 και μισή. Θα βάλετε εσείς να το δείτε το παιχνίδι. Στο Stamford Bridge, Chelsea Arsenal, πάμε με τον goal goal. Ωραία, λοιπόν, παραμένουμε στην κατηγορία ευκολάκια. Ελπίζω να μην έχω κάνει λάθος. Όχι, όχι. Γιατί συνήθως μπαίνω στην κατηγορία. Είσαι τίμιος, προχώρα. Ωραία, και πάμε στην αγαπημένη μας ομάδα, σε αυτήν την ομάδα η οποία φοράει πράσινα. Περίμενε. Γιατί στέλνει ο κόσμος και λέει ευκολάκια και δίνεται από εδώ σε ένα 50, ένα 60 και τέτοια. Περίμενε. Να δούμε εδώ. Που να μου, κακοί είμαστε με το 2.25, κακοί είμαστε τώρα. 2.25. Για πάμε με τον Άσο της Μπέτης. Και θα σηκωνόμουν, αλλά θα φωνάζει ο Δανίκας, οπότε δεν σηκώνομαι. Σήκω ρε φίλε, σήκω ρε φίλε, κάνει διαφορά. Δεν σηκώνομαι. Τίποτα, ξενερώνω που είμαστε βιδωμένοι, ξενερώνω που ο floor manager δεν μπαίνει να συμμετέχει στην εκπομπή. Τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Βαρετά. Λοιπόν, από τα αγαπημένα μου ονόματα σε γήπεδο, Μπενίτο Βιγιαμαρίν. 10 βράδυ Κυριακή. Απόψε, κυριακάτικο παιχνίδι. Δυστυχώς ούτε αυτό θα το δείτε. Γιατί έχει τον ταλφούτμπολ εκείνη την ώρα, παιδιά. Απλά θα πληρωθείτε, δηλαδή εντάξει. Τέλος πάντων, εμείς πηγαίνουμε με την πρόταση του Άσου. Στηρίζουμε την Μπέτιση, η οποία έχει πολύ υψηλούς στόχους φέτος. Καλή ομάδα. Έχει ισοβαθμία με την Ατλέτικο, κυνηγάει την τρίτη θέση. Θέλει να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται. Δεν λέμε τυχαία για την κόντρα με την Ατλέτικο, γιατί είχαμε δώσει στο παιχνίδι με την Ατλέτικο την Μπέτις ως βόμβα. Η Ατλέτικο δεν έχει κερδίσει κανένα παιχνίδι από τότε, την αναστήσαμε και αυτή. Ναι. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτή τη φορά θα καταφέρει. Και τότε η Μπέτις μπορούσε να κερδίσει, για να είμαστε δίκαιοι. Έχει προηγηθεί τώρα και μετά το ψάχναμε στο βάρε εμείς. Να είμαστε δίμο τώρα εμείς. 42 νούμερο παπούτσι, 44 δεν μετράει και τέτοια ήταν. Δίμο να είμαστε εμείς τώρα στο γραφείο, ξαφνικά να έχουμε προετοιμασία Total Football και να πανηγυρίσουμε. Ναι, το βάλε, το βάλε, Παναγίτσα μου πήγε. Και ξαφνικά. Ναι, εγώ το έκανα. Εγώ είμαι ειλικρινής και το έκανα. Επαγγελματίας. Εγώ ήταν βόμβα και θέλαμε να περάσει. Μπέτις Σεβίλη λοιπόν. Φτάνει. 5 στις 6 νίκες εντός έδρας η Μπέτις. Η μία ήταν, καταλάβατε όλοι από ποιον είναι. Κοιτάξτε. Απ' την άλλη η Σεβίλη, εντάξει, φέτος
Ακόμα δεν τα έχει βρει, έχει αλλάξει προπονητή, χωρίς Σαν Πάολη. Δεν είναι και κακή ομάδα. Τα πηγαίνει καλύτερα εκτός έδρας από ότι εντός έδρας. Είναι χαμηλά στη βαθμολογία, είναι 18η. Mm. Έχει τρεις νίκες, τρεις ήττες. Διορθώνω, τρεις ήττες εκτός έδρας. Σωστά. Μακάρι να μείνει εκεί, να γίνουν τέσσερις οι ήττες της. Εγώ επιμένω κόντρα στην πρότασή μας, η οποία όμως θα περάσει, ότι η Σεβίλη δεν είναι κακή ομάδα. Δεν είναι, και όχι, η εξήγηση είναι ότι δεν είναι τόσο κακή ομάδα όσο η θέση της βαθμολογία. Ναι, θα είναι. Πάντως, εμείς στην πρωτασάρα μας πηγαίνουμε το 2-25. Θα το στηρίξουμε. Είναι ευκολάκι η μπόνους αυτό. Να τα θυμάστε αυτά, αυτοί που περιμένετε στη γωνία. Το κάτι παραπάνω. Αυτοί που περιμένετε στη γωνία και λέτε, όχι, δεν πιάσετε αυτό, δεν πιάσετε εκείνο. Να θυμάστε το 2-25 ευκολάκια. Ανοίχτηκες. Και, αφήνουμε... και οι δύο ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, το είπες και αυτό. Και οι δύο ναι, μωρέ, εντάξει τώρα. Ναι. Κάποια από αυτά, έτσι κι αλλιώς όταν προηγείται. Παίζει με τη City. Όταν παίζει με τη City δεν είναι. Ναι. Εντάξει, ακόμα τρέχεις. Μπαίνεις στα αποδυτήρια και λες τρέχω ακόμα να σώσω ό,τι σώζεται. Εντάξει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σημαντικό. Προφανώς και είναι σημαντικό και καλά κάνει και ο Άλεξ και το λέει, γιατί έχεις να διαχειριστείς την κούραση και είναι κάτι το οποίο παίζει πάντα πολύ σημαντικό ρόλο. Mm-hmm. Λοιπόν, θα αφήσουμε τα ευκολάκια και θα πάμε στην κατηγορία την οποία την αγαπάμε, την αγαπάτε. Θέλουμε και εδώ πέρα πολύ ωραίες αποδόσεις. Βόμβα στα θεμέλια. Το θέμα είναι από ποιο πρωτάθλημα έχουμε διαλέξει τη βόμβα τη σημερινή εκπομπή. Bundesliga, λέγεται. Bundesliga. Πρωτάθλημα Γερμανία. Ναι, ναι, ναι. Ίσως η ομάδα μαζί με την Άπολη τη χρονιά ω τώρα από θέμα ενδιαφέροντο. Σίγουρα, σίγουρα. Η κυρία Ουνιών Βερολίνου ήδη πάει να γίνει Λέστερ Ουνιών Βερολίνου. Εκεί γράφουν διάφορα τέτοια. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι ικανή. Είναι πάντως μια πάρα πολύ καλή ομάδα η Ουνιών Βερολίνου. Αντιμετωπίζει τη Λεβερκούζεν, η οποία πλέον έχει αλλάξει προπονητή Τσάμπι Αλόνσο στον πάγκο. Δεν κατάφερε να κερδίσει μεσοβδόμαδα την Club Brugge. Και γι' αυτό μπήκε στη μαύρη λίστα των Bedbuilders. Δυστυχώς, δεν φταίμε εμείς. Δεν μπήκε πολύ καλά αυτό, παιδιά. Δεν μπήκε πολύ καλά αυτό. Ναι. Βγήκε τρίτη, βέβαια. Την βόλεψε το Χ, το τελικό αποτέλεσμα. Και δεν χαιρόμαστε. Αλλά, βγήκε τρίτη. Αλλά ήρθε η ώρα να γνωρίσει μία ακόμα ήττα τη φετινή σεζόν. Η μία Leverkusen που δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά εντός έδρας. Πηγαίνουμε λοιπόν με το διπλό της Union. Που είναι ήδη outsider. Ναι, αλλά δεν μένουμε στο διπλό της Union από ό,τι βλέπω. Mm-hmm. Δηλαδή προτείνουμε ταυτόχρονα και over 2,5 σε μία πρόταση η οποία δεν είναι bet builder. Είναι κάτι το οποίο συνδυάζεται, το βρίσκεται και έτσι σαν επιλογή. Και στο διπλό και over 2,5 της Union στην έδρα της Leverkusen μπορούμε να πάρουμε μια αποδοσάρα η οποία κρατηθείτε 5. 5-20! Μην γυρίσεις, την παλάμε μέσα, ε! Ναι, μέσα. Oh, γιατί μέσα, αγχώθηκα, προς τη μιλώ, τι κάνει. Όχι, όχι, εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Okay. 5-20 λοιπόν. 5-20 για να μπορέσει να βγάλει η Union διπλώνω στη Leverkusen. Ναι. Βομβάρα. Ωραία, βομβάρα ωραία, και ωραία, πάμε δυνατά και θα τη στηρίξουμε. Δεν νομίζω να μείνει στο 0-1, 0-2, 1-2. Δηλαδή, τέλος πάντων, να σοβαρευτούμε και λίγο. Δεν είναι κάτι. Δεν είναι μια επιλογή για όποιον παρακολουθεί την εκπομπή που λες τι εύκολα μπορεί να περάσει η Union. Αλλά όταν είσαι στην κατηγορία βούμβα στα θεμέλια, προφανώς σου κάνει κλικ και κυκλώνεις που λες και εσύ μία απόδοση η οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Το έχω κυκλώσει πριν. Πηγαίνεις με μία ομάδα, λέγε με Σαχτάρ, και ας μας έχει δικαιώσει, ας έχει φτάσει πολύ κοντά, που δίνει την απόδοση ή την αξίζει την απόδοση και για αυτόν τον λόγο κάνεις μια έτσι πιο διαφορετική επιλογή. Σωστό. Δεν θα κάνουμε πάλι ανακεφαλαίωση και δεν θα κάνουμε αυτό το λάθος να ξεχαστούμε, γιατί έχει ματσάρα και στην Ελλάδα. Ναι. Στην οποία κοκοκό, γιατί έχει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ναι. Με τον Παναθηναϊκό να έχει 10 στα 10. 10 στα 10. Το Ολυμπιακό που δεν τον έχουμε συνδύσει εκεί πέρα να είναι 10 πόντους από την κορυφή και να το βλέπει αυτό το παιχνίδι στα τελικό για να καλύψει τη διαφορά. Κάτι να ασχοληθεί με αυτήν την αναμέτρηση, μου πηγαίνει στην Union, μου πηγαίνει στο Chelsea Arsenal και στο Bet Seville. Γιατί μεγάλο παιχνίδι. Μεγάλο παιχνίδι. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Η μητέρα των μαχών, τον Derby Union, όλα αυτά τα ωραία. Σωστό, τα γραφικά που χρησιμοποιούμε εμεί. Εννοείται ότι θα δείτε τα πάντα στο Total Football το βράδυ τη Κυριακή. Το λέω λε και είναι σε καμιά εβδομάδα. Σήμερα το βράδυ, μην μπερδεύεστε. Ωραία, θα δείτε τα πάντα στο Total Football με την ανάλυση που θα γίνει και στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Τα στοιχεία τα δώσαμε, το πλαίσιο το δώσαμε, το ξέρετε έτσι και δεν περιμένετε εμά. Παιχνίδι το οποίο προσφέρεται, γι' αυτό το λόγο το έχουμε ξεχωρίσει. Είναι στι αναμετρήσει που τι έχουμε ξεχωρίσει ω παιχνίδια στα οποία θα μπορούσε οπωσδήποτε να ασχοληθεί. Και ενισχυμένε αποδόσει. Εννοείται. Εννοείται αυτό. Εννοείται. Και θα μπορεί οποιοδήποτε να ασχοληθεί. Από σημείο μπορεί να παίξει. Από γκολ μπορεί να παίξει. Μπορεί να παίξει συνδυαστικό στοίχημα. Τα κορνεράκια. Ναι. Μπορεί να πα με ενισχυμένη απόδοση που βγαίνουν τελευταία στιγμή. Μπορεί να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα τη μηδενική γκρινιότητα. Είναι πάρα πολλά αυτά που μπορεί να κάνει. 7,5 ώρα όπω και να έχει έντρα στη Λεωφόρο, η οποία θα είναι κατάμεστη.
Εντάξει, η δίψα των φίλων του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή είναι απίθανη. Και για να δούμε αν ο Ολυμπιακός, με συγχωρείτε, έχει απάντηση και θα αρχίσουμε να έχουμε μια άγρια ομορφιά στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, ώρα για ανακεφαλαίωση. Πάμε. Για να δούμε σήμερα Κυριακή τι έχουμε ξεχωρίσει ή τι έχουν ξεχωρίσει οι Bet Builders για από το σημερινό κουπόνι. Εμείς δεν είμαστε. Δεν μιλάω για άλλους. Chelsea Arsenal, το ντέρμπι του Λονδίνου. Το παιχνίδι ξεκινάει στις 2. Η πρόταση είναι goal-goal. Ναι, στο 1.65, έτσι, να το αναφέρουμε και αυτό. Στις 10, απόψε, Μπέτις Σεβίλη στον Μπενίτο Βιλιαμαρίν. Ομαδάρα. 2.25 περίπου δίνει η επικράτηση των γηπεδούχων και θα τους στηρίξουμε. Και κλείνουμε τη βδομάδα με μια πολύ ωραία βομβούλα. Βομβάρα, η οποία είναι... Από την Ουνιό. Ο πρώτα ο Θεός. Αντιμετωπίζει τη Λεβερκούζεν. Διπλό και over 2,5. 5-20 κυρίες και κύριοι, φίλοι τηλεθεατές της Ευρυδικής Τηλεόρασης. Τι ωραία Open. Από δοσάρα, βομβάρα, πάμε δυνατά. 5-20. Το σημείο μου. Το σημείο. Να κάνω κι εγώ αυτά τα περίεργα. Κάνε για το γούρι. Δεν πιάνει τα δικά μου. Λοιπόν, δεν ξεχνάτε ότι πατάτε το πράσινο κουμπί στην Ευρυδική Τηλεόραση του Open για να δείτε κατευθείαν τις εκπομπές των Bet Builders. Προφανώς διαλέγετε ό,τι θέλετε εσείς. Έχετε τη δυνατότητα να μας βρείτε και μέσα από το site, την ιστοσελίδα του Open. Τέλος πάντων, θα τα λέμε συχνά. YouTube, βεβαίως. Και YouTube. Και YouTube. Λοιπόν, άντε, κουράσαμε. Ματσάρες, έγινε να τις απολαύσουμε όλοι μαζί. Καλή εβδομάδα, να έχουμε. Γεια χαρά.